Το επόμενο συντακτικό στοιχείο το οποίο μελετάμε είναι το ίδιο ζευτικό, δηλαδή το ένα ή το άλλο. Και το συντακτικό είναι με την κάθετο και γράφουμε δηλαδή μια κανονική έκφραση, γράφουμε την κάθετο, γράφουμε μια άλλη κανονική έκφραση και στην ουσία έχουμε περιγράψει μια κανονική έκφραση που είναι ή το ένα ή το άλλο. Εντάξει? Για να δούμε λίγο το παραδειγματάκι. Έχουμε εδώ πέρα το κλασικό μα κειμενάκι, και αμεσως μετά έχουμε αυτήν εδώ την κανονική έκφραση. Οπότε αυτό το οποίο του ζητάω είναι να πάει και να βρει προσοχή τη λέξη αυτήν εδώ, αυτή εδώ τη συμβολοσυρά μάλλον, για να τη δούμε, έχει τους χαρακτήρες SCI, αμέσως μετά έχει οτιδήποτε και αμέσως μετά χρησιμοποιείται το Reluctant Evaluation, δηλαδή σημαίνει ότι θα πας και θα μου βάλεις τους λιγότερους δυνατούς χαρακτήρες και αμέσως μετά να ακολουθεί, προσοχή τώρα εδώ, η σύνταξη έχει μεγάλη σημασία, ένα κενό. Δηλαδή θα πάει και θα βρει τη λέξη science, εντάξει, θα σταματήσει στο κενό το οποίο θα βρει. Και πρόσεξε τώρα, επειδή βάλαμε το reluctant, αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνει τέριασμα να πάει να βρει το science και αμέσω μετά να βρει το is και ύστερα και εδώ έχει ένα κενό. Και αν το κάνεις ακόμα περισσότερο θα πάει στο no και θα πάει και στο κενό και θα πάει και στο more και θα πάει και στο κενό. Δηλαδή, αν δεν βάζαμε το ερωτηματικό στην πραγματικότητα θα πήγαινε μέχρι και το τελευταίο κενό το οποίο θα βρεις και λέει, θα πήγαινε μέχρι και το about, καταλαβες. Γι' αυτό το λόγο το reluctant έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τύπος κανονικής έκφρασης και ο δεύτερος τύπος, γιατί έχει το ίδιο ζευτικό στη μέση, εντελώς αντίστοιχα να ξεκινάει με το comp και αμέσως μετά να έχει οτιδήποτε reluctant μέχρι το κενό. Εντάξει και να πάει να βρει όλα τα ταιριάσματα γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τη match all για να κάνουμε τη δουλειά μα. Η match all αυτό το οποίο κάνει είναι ότι πηγαίνει και επιστρέφει πίσω iterator. Τον απλώνουμε με το spread του iterator και έτσι λοιπόν θα μα επιστρέψει πίσω ένα πινακάκι. Τώρα πρόσεξε, θα πάει να κάνει το ταιριάσμα τη κανονική έκφραση από αριστερά προ τα δεξιά. Οπότε όταν θα βρούμε το καλό, τη λέξη science, αυτό το οποίο θα κάνει θα μα επιστρέψει αυτό εδώ το ταιριάσμα πρακτικά και αμέσω μετά θα πάει να συνεχίσει την αναζήτηση του και θα πάει να βρει το κομπιούτερ και επειδή έχει ένα κενό ακριβώ δεξιά του θα σταματήσει το κενό αυτό. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την εκτέλεση τώρα πάλι αυτού εδώ του πράγματος. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι αυτό είναι αυτό εδώ το παραδειγματάκι και αυτό το οποίο μας επιστρέψει είναι πράγματι ένας ακέραιος, ένας πίνακας, συγγνώμη, ο οποίος πίνακας έχει τα ταιριάσματα τα οποία θέλουμε και μας λέει ότι άκου να δεις το Science το βρήκα στη θέση 9 και επίσης πήγα και βρήκα και το computer στη θέση 34 εντάξει τώρα έχει και άλλα τζιζιμπυρδόψαρα εδώ πέρα τα οποία έφτασε ο χρόνος να πάμε και να τα βρούμε και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάνει αναζήτηση η match all με βάση και τα groups πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά τα περίφημα groups δεν είναι τη δυνατότητα λοιπόν να πάρουμε τμήματα του ταιριάσματος μέσω του group και τώρα θέλω να καταλάβεις ποιο νόημα έχει το group. Έχουμε την κανονική έκφραση, η οποία κανονική έκφραση εκφράζει ένα πρότυπο σύμβολο σειράς. Σε αυτήν εδώ την άσκηση, αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα φτιάξουμε ένα πρότυπο σύμβολο που να βρίσκει τηλέφωνα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη μορφή. Αυτό εδώ είναι ένα τηλέφωνο το οποίο έχει αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη μορφή. Τώρα φαντάσου ότι τη στιγμή που εσύ πας και ταιριάζει την κανονική έκφραση με αυτό εδώ το συγκεκριμένο τηλέφωνο, θέλεις έναν εύκολο τρόπο για να πάρεις τα κομματάκια τα οποία αποτελείται. Εντάξει. Αυτό το ρόλο λοιπόν βαράνει στην κοινωνία τα groups. Δηλαδή, έχει γίνει ένα τέριασμα πάνω στη συμβολοσυρά με βάση κάποια κανονική έκφραση και τώρα θέλουμε να πάμε να βρούμε τα μπλιμπλίκια τα οποία απο, αποτελείται το τέριασμα. Κομματάκια δηλαδή του ταιριάσματο που έγινε από την κανονική έκφραση πάνω στη συμβολοσυρά. Αυτό το ρόλο βαράνει στην κοινωνία τα groups. Τώρα, τα groups δουλεύουν με τη Match All χρησιμοποιώντα το Global Flag επί τη κανονική έκφραση όπω σε αυτό εδώ το παράδειγμα. Και πώ ορίζουμε τώρα ένα group, ενθέτουμε το τμήμα τη κανονική έκφραση αυτή σε παρενθέσει. Η αρρύθμιση των groups γίνεται από αριστερά προ τα δεξιά στην κανονική έκφραση και άμεσο μετά η Match All επιστρέφει πίνακα με τα ταιριάσματα. Κάθε ταιριάσματα θα έχει ένα πίνακα με τα groups καθώ και κάποια επιπλέον μέλη. Πάνω να το δούμε με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Εδώ λοιπόν είναι μια σύμβολο σειρά, η οποία έχει δύο. Τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα βέβαια ακολουθούν μια ειδική μορφή η οποία περιγράφεται αμέσως μετά από αυτήν εδώ την κανονική έκφραση. Στην πραγματικότητα είναι α, κάποια αριθμοί οι οποίοι έχουμε τρία τρει χαρακτήρε που είναι όποιοι να είναι. Αμέσω μετά έχουμε δύο χαρακτήρε που είναι όποιοι να είναι. Έχουμε δύο χαρακτήρε που είναι όποιοι να είναι. Έχουμε τρει χαρακτήρε που είναι όποιοι να είναι. Στη μέση πρέπει να υπάρχουν παρενθέσει να τα διαχωρίζουν αυτά. Τώρα, εδώ μπορεί να έχουμε την απορία γιατί λέει τρει χαρακτήρε όποιοι να είναι. Υπάρχει και τρόπο, θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια για να λέμε θέλω να έχει ψηφίο εκεί, όχι χαρακτήρα όποιον να είναι. Αλλά αυτό θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Για την ώρα, βάλε ότι έχουμε τρει χαρακτήρε όποιοι να είναι. Μετά έχουμε δύο, μετά έχουμε δύο, μετά έχουμε τρει και έχουμε παύλες στις αναμεσάδες και πάμε και χρησιμοποιούμε τις παρενθέσεις. Οι παρενθέσεις λοιπόν είναι ειδικοί χαρακτήρες και αυτοί στις κανονικές εκφράσεις. Παρόλο δηλαδή που είδαμε χρήση τους σε προηγούμενη διαφάνεια, ε, που πήγαμε και λέγαμε ας πούμε ότι θέλουμε να επαναλάβει ζεύγη και πήγαμε και βάλαμε παρενθέσεις ε, στους δύο χαρακτήρες όσες φορές Έτσι λοιπόν τώρα βλέπεις ότι υπάρχει και δεύτερη σημασία των παρενθέσεων που είναι τα groups. Άρα εδώ έχουμε ομαδοποιήσει και έχουμε πει: Άκου να δει, αυτοί οι τρει χαρακτήρε θα ορίσουν ένα group, αυτοί οι χαρακτήρε θα ορίσουν ένα δεύτερο group, αυτοί οι χαρακτήρε θα ορίσουν ένα τρίτο group και αυτοί οι χαρακτήρε θα ορίσουν αμέσω μετά ένα τέταρτο group. Η match all είναι αυτή η οποία δουλεύει με τα groups. Απαιτεί το global flag για να γίνει αυτή η λειτουργία. Συνεπώ, πάμε στο κείμενο αυτό και του λέμε: Κάνε μου match all. Αυτή είναι εδώ την κανονική έκφραση. Εκεί έχουν οριστεί τα groups. Και τώρα αυτή επιστρέφει πίσω το πίνακα με τα matches τα οποία έγιναν. Στη συμβολοσυρά αυτή περιέχονται δύο τηλέφωνα, άρα ο πίνακα θα περιέχει δύο στοιχεία, αυτά τα δύο τηλέφωνα. Και εδώ τώρα μεγάλη προσοχή στην εκτύπωση η οποία γίνεται για τα δύο matches, Εντάξει. Στο πρώτο γίνεται η εκτύπωση του αντικειμένου μάτς, η εκτύπωση του μάτς.index και η εκτύπωση του length. Προσοχή μεγάλη. Στο match η εκτύπωση που γίνεται είναι πρώτον την συμβολοσυρά την οποία βρήκε να ταιριάζει, βρήκε πράγματι λοιπόν αυτό εδώ το τηλέφωνο να ταιριάζει και αμέσως μετά τα groups είναι αριθμημένα από αριστερά προς τα δεξιά, η αριθμισή τους ξεκινάει από το 1, το 0 έχει δεσμευτεί ούτως ώστε να έχει όλη τη συμβολοσυρά και μας λέει άκου να δεις αυτά που μου έχει βάλει σε παρενθέσεις είναι το 210, είναι το 11, είναι το 21 και είναι και το 222 στα group αρίσματα τα οποία έκανα και έτσι λοιπόν Έχουμε πολύ πλούσια λειτουργικότητα για να πηγαίνουμε και να βρίσκουμε τμήμα του ταιριάσματο που έγινε πάνω στη σύμβολο σειρά. Αμέσω μετά έχουμε ότι αυτό εδώ το πεδίο, το index, μα λέει σε ποια θέση το βρήκε. Στη θέση σύμβολο σειρά 0 λοιπόν έκανε το πρώτο ταιριάσμα. Το length συμβολίζει πόσα groups βρήκε, γιατί μπορεί να υπάρχουν groups μέσα σε groups μετά γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο. Εντάξει. Και με τον τρόπο αυτό λοιπόν καταφέραμε να κάνουμε το επιθυμητό, να παίρνουμε τμήματα του ταιριάσματο πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, αμέσω μετά βλέπει ότι έγινε εκτύπωση με την. Συγγνώμη, έγινε διαπέραση με την OV, γιατί αυτό είπαμε ότι είναι ένα iterator. Στη δεύτερη επανάληψη λοιπόν πηγαίνει και μα εκτυπώνει αυτό εδώ το αντικείμενο. Δε πάλι ο τρόπο λειτουργία είναι ίδιο για αυτό εδώ το τηλέφωνο αυτή τη φορά. Έχουμε το, τη συμβολοσύρα και αμέσω μετά έχουμε τι εκτυπώσει των επιμέρου group που τα βρήκε. Μα λέει ότι το βρήκε στη θέση 15. Από εδώ λοιπόν ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Και αμέσω μετά έχουμε τι εκτυπώσει που γίνανε πάνω σε κάθε ένα από τα groups. Αυτά λοιπόν. Προχώ έννοια το group είναι να πάμε να βρούμε τμήμα τη ταιριάσματος που έγινε στην κανονική έκφραση πάνω στη συγκεκριμένη συμβολοσύρα.